έτσι. Δεν έχει την πολιτική βάση. Ακόμα δηλαδή μπροστά όλα αυτά και η διαπραγμάτευση του χρέους που θα υποτίθεται ότι θα κάνει κτλ. Δεν έχει την πολιτική βάση αυτή τη στιγμή για να μπορεί να κάνει μια σοβαρή διαπραγμάτευση, ακόμα και να ήθελε. Θεωρώ νομίζω πλέον ότι έχει οριμάσει η πολιτική αναντιστοιχία. Πρέπει να γίνουν εκλογές, πρέπει να βγει μια καινούρια κυβέρνηση με φρέσκια εντολή, ισχυρή κυβέρνηση, με καθαρό πρόγραμμα. Θα μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο. Καθαρές σχέσεις και να μπορέσει να πραγματικά να βάλει κυβέρνηση. Ένα καινούριο πλαίσιο. Αυτοδύναμη να... κυβέρνηση κατά προτίμηση, κύριε Σταθάκη. Αυτοδύναμη. Νομίζω ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές για τους Έλληνες πολίτες θα είναι πολύ καθαρό. Ποιος θα κυβερνήσει και ποιος θα δώσει τη Επειδή μάχη. Επειδή η κουβέντα ήταν και το ποιος με ποιον θα κυβερνήσει. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι στις εθνικές εκλογές θα είναι διαφορετικό το ερώτημα και διαφορετικό το δίλημα. Δεν λέω ότι θα βγει αυτοδυναμία. Αλλά θεωρώ ότι το δίλημα και ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί τα πράγματα. Θα πάμε οι άνθρωποι να ψηφίσουμε. Εδώ θα συμφωνήσω πολύ. Το ερώτημα των εκλογών είναι η κυβέρνηση. Το ερώτημα των εκλογών είναι κυβερνάμε. Είναι κυβερνάμε, δεν είναι δείχνουμε το ερώτημα. Δεν σας βολεύει το ερώτημα πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν σας βολεύει και πολύ το ερώτημα αυτό. Περιμένετε λίγα. Θα κληθεί ο άλλος να αποφασίσει να διαχειριστείτε την κατάσταση εσείς που μας έχετε φέρει μέχρι εδώ ή αυτός που θα την ανατρέψει. Είπα κάτι πριν. Είμαστε στην ανασυγκρότηση και της κεντροαριστεράς από ό,τι βλέπω που δεν ανήκω, αλλά και της κεντροδεξιάς. Ναι, σαφές αυτό. Νομίζω βλέπετε να πηγαίνουμε με δύο πόλους πολύ πιο καθορισμένους, εννοείται και συμπαγείς σε αυτή την αναμέτρηση. Βλέπω με τοπικές συγκρούσεις. Μπορεί να δούμε άλλο τοπίο, τελώς. Αυτό είναι αλήθεια που λέει ο κ. Μαρκόπουλος. Πάντως για τις προεδρικές εκλογές να πούμε. Α, να πείτε μια κουβέντα για τις προεδρικές. Ανεξαρτήτως του Προέδρου. Η κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές. Τελεία. Δεν έχει νόημα να συρθεί, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη να αυτή η κυβέρνηση. Αν βγαίνει, δεν βγαίνει πρόεδρος. Ναι, διότι δεν μπορεί να ισχυριστεί η κυβέρνηση. Το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να βγάλει δύο χρόνια ακόμα η κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας με αυτή την έλλειψη πολιτικής νομιμοποίησης που αποτυπώνεται σε όλους τους δύο. Μάλιστα. Κύριε Ντόλιο, εσείς πρώτα απ' όλα έχετε και ένα θέμα επιβίωσης ως χώρος. Καταρχήν, ή ανασυγκρότηση, να το πούμε και αλλιώς. Και αποτυπώνεται και από τις δημοσκοπήσεις, με συγχωρείτε, αλλά και από τα όσα είδαμε αυτήν την εβδομάδα να διαδραματίζονται στο εσωτερικό του κόμματος.